σημαντική συνεισφορά στην προσπάθεια καλύτερης συνεργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται στις Βρυξέλλες το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, ένα από τα κυριότερα επιτεύγματα του Κύπριου Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη. Ο Α βρέθηκε στο κέντρο ελέγχου του RescEU, όπως ονομάζεται το νέο σύστημα, και κατέγραψε τον τρόπο λειτουργίας του. Ο κύριος Στυλιανίδης αποκάλυψε μάλιστα στο σταθμό μας ότι η Κύπρος ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα συμμετοχής της. Η Κύπρος, έχω μια ευχάριστη είδηση, σε επικοινωνία των αρμοδίων αρχών αλλά και του Υπουργού Γεωργίας, έχει ήδη αποδεχτεί να συμμετάσχει σε αυτό που λέμε μεταβατική περίοδος του RescEU, με δύο ελικόπτερα. Θα το ανακοινώσει τις επόμενες μέρες. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να προετοιμαστεί, και αυτή είναι η δική μου εισήγηση, να συμμετάσχει στο RescEU σε μόνιμη βάση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί ώστε να παρουσιάσει ένα πολύ εξαιρετικό σχέδιο συμμετοχής της Κύπρου σε μόνιμη βάση, με αεροπλάνα, με ελικόπτερα. Στην περίπτωση που η Κύπρος ενταχθεί πλήρως στο σύστημα, το κόστος συντήρησης των μέσων που θα δηλώσει, όπως ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροπλάνα, θα τον αναλάβει εξ ολοκλήρου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει δε μια μεγαλύτερη ακόμα ευκαιρία. Θα χρηματοδοτήσει κατά 90% την αγορά οποιοδήποτε νέου επιχειρησιακού μέσου που θα είναι μόνιμα και σταθερά μέρος του RescEU. Νομίζω ότι μια όντως σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο. Είναι περιοχή που βρίσκεται σε μια ζώνη πολύ επικίνδυνη και δύσκολη σε σχέση με τις πυρκαγιές, αλλά την ίδια στιγμή μέσω του RescEU, του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού, θα μπορεί να ανταποκριθεί και σε εκκλήσεις γειτονικών χωρών. Τι γίνεται όμως εάν η Κύπρος χρειαστεί τη βοήθεια του RescEU? Ήδη από τον προηγούμενο μη θεσμοθετημένο μηχανισμό στήριξης, η Κύπρος βοηθήθηκε με πυροσβεστικά αεροπλάνα στην καταπολέμηση της μεγάλης πυρκαγιάς της Σολιάς. Όταν η Κύπρος θα αιτηθεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, αμέσως τα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά μέσα που ανήκουν στο RescEU θα βρεθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην Κύπρο, έτσι ώστε να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές, τις εθνικές αρχές να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα. Η Ευρώπη δηλαδή μέσω του RescEU δυναμώνει τη συνεργασία και το συντονισμό της, αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις που φέρνει μαζί της η κλιματική αλλαγή.